Πάμε να δούμε τα όσα είπε πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου, κυρίες και κύριοι, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Θανάσης Αυγερινός, στη σύνδεσή μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταστρέψουν, λέει, τη Ρωσία, όπως ο Χίτλερ τους Εβραίους. Καλό μεσημέρι από τη ρωσική πρωτεύουσα. Βλέπετε πίσω μου τον πύργο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου πριν λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη για φέτος μεγάλη συνέντευξη τύπου του Σεργκέι Λαβρόφ. Αναφέρθηκε εκτενώς στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ακούσει σοβαρές προτάσεις για διαπραγμάτευση, αλλά προς το παρόν δεν έχουν διατυπωθεί τέτοιες προτάσεις. Μίλησε για υποκρισία της Δύσης, που προετοίμαζε επί πολλά χρόνια το σημερινό υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει σύσσωμο το ΝΑΤΟ, Ουάσιγκτον και δορυφόροι της, είπε ο Ρώσος Υπουργός, εναντίον της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Είπε ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως την ηγεσία της Ουκρανίας, στην οποία μάλιστα απαγόρευσαν μετά τους πρώτους διαπραγματεύσεων τον περασμένο Μάρτιο να πάψει πλέον, απαγόρευσε να συνομιλεί πλέον με την Ρωσία. Ο κύριος Λαυρόφ χαρακτήρισε αδέξιες τις προτάσεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία Ζελένσκι και θεωρεί ότι είναι αδύνατο να υπάρξει διαπραγμάτευση σοβαρή με αυτή την ηγεσία. Υπογράμμισε ότι η Ρωσία ήταν η μόνη δύναμη η οποία επεδίωκε πραγματικά να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μινσκ και επικαλέστηκε τις δηλώσεις δηλαδή της γαλλικής και της γερμανικής τότε ηγεσίας, τους οποίους μάλιστα χαρακτήρισε απατεώνες, οι οποίοι εξαπάτησαν ευθέως τη Ρωσία. Αυτά τα είπε απαντώντας μεταξύ άλλων και σε ερώτηση του Open. Είπε σε αυτή την ερώτηση, συμπεριέλαβε και ένα σαφές, αόριστο μεν, αλλά σαφές υπονοούμενο για τη δυσαρέσκεια που αισθάνεται η ρωσική ηγεσία από τη μεταστροφή των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου σε σχέση με τις παραδοσιακές, όπως τις περιέγραψε, φιλικές σχέσεις που υπήρχαν με την Ρωσία. Μίλησε για μεταμορφώσεις των ηγεσιών αυτών. Μάλιστα. Δεν επεκτάθηκε περισσότερο και βέβαια νομίζω πως εδώ θα χρειαστούν περισσότερες διευκρινήσεις. Θα επιδιώξουμε να καταλάβουμε, να μας εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι αυτές οι μεταμορφώσεις έχουν καταγραφεί από τη ρωσική ηγεσία.